Η κυρία Μέρη Μπόση είναι στη συχνότητα σήμερα. Καλημέρα, κυρία Μπόση. Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Κυρία Μπόση, εδώ έχουμε ένα χτύπημα που έχει συγκλονίσει τουλάχιστον τον κόσμο, την κοινωνία, παντού. Αλλά έχουμε πάρα πολλά θολά σημεία. Και θα ήθελα αρχικώς να μου πείτε πώς αναλύει τα χαρακτηριστικά αυτής της επίθεσης στο συνεδριακό κέντρο στη Μόσχα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι η τρομοκρατία επηρεάζει και συνεισφέρει στις διεθνείς αλλαγές. Όπως η 11η Σεπτέμβρη, για παράδειγμα, έδωσε όθηση για πολεμικές επιχειρήσεις και έκτοτε η τρομοκρατία ισούταν με πόλεμο, έτσι και αυτή η επίθεση άνοιξε ασκούς. Το γνώριζαν, όλοι το γνώριζαν. Ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι υπάρχει μια προσπάθεια απροσανατολισμού της κοινής γνώμης, της διεθνούς κοινής γνώμης, από πολλά, αν όχι όλα τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με στόχο τη Ρωσία και βέβαια τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Πούτιν. Αυτού του είδους οι πράξεις ήρθαν με μια ανάληψη ευθύνης στην παρούσα φάση με τον ISIS Χορασάν, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα οργάνωση, πάρα πολύ βίαιη, αλλά η οποία έχει καταγραφεί διεθνώς για τις απάτες και την παραπληροφόρηση που κάνει. Δηλαδή πολύ συχνά είναι θα έλεγα μια αξιόπιστη οργάνωση, γιατί έχει συνεργαστεί με κράτη, με υπηρεσίες κρατών εναντί χρημάτων πάντα. Δηλαδή δεν είναι αξιόπιστη? Όχι. Και πολλές φορές έδρασε, το ξέρουμε, κατά παραγγελία. Άρα εδώ μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα. Έτσι ταυτόχρονα βλέπω την ψυχραιμία, θα έλεγα, του Ρώσου Προέδρου να αντιμετωπίσει όλο αυτό το ζήτημα ή να βγει και να κάνει δηλώσεις, και από την άλλη βλέπω τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η πράξη στο διεθνές περιβάλλον. Άρα λέτε, ανεξάρτητα προθέσεων, ανεξάρτητα του ποιος που, αν κινήθηκαν αυτόβουλα, που δεν το πιστεύετε μάλλον, εάν πήραν εντολές, ή το θέμα είναι η εργαλειοποίηση από τη στιγμή του χτυπήματος και μετά από όλες τις πλευρές, σωστά? Ακριβώς αυτό λέω, και κρατώ βέβαια πολλές επιφυλάξεις, μια και στην τρομοκρατία πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και να βλέπουμε όλες τις πλευρές. Στη συνέχεια θα δω, όταν θα τοποθετηθεί οριστικά όμως ο Ρώσος Πρόεδρος, καθώς θα έχει όλες τις πληροφορίες από τις αρχές του, οι οποίες σε αυτή τη φάση αντιλαμβάνομαι κάνουν πολύ μεγάλη έρευνα. Γιατί η τρομοκρατία χρειάζεται στοιχεία και όχι υποθέσεις. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Από την πρώτη στιγμή του χτυπήματος αυτού του μακελιού, έχεις δύο αντιτιθέμενα αφηγήματα με την ίδια ταχύτητα. Από τη μία, τη Δύση να εμφανίσει ότι δεν υπάρχει καθόλου εμπλοκή της Ουκρανίας, και από την άλλη τη Ρωσία παντή τρόπο να βάλει στο κάδρο και την Ουκρανία. Αυτό σας λέει κάτι? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πολύ συχνά οι πράξεις τρομοκρατίας πολιτικοποιούνται ανάλογα με τις προσωπικές απόψεις. Αυτό είναι δεδομένο. Συχνά δεν σχετίζονται και με θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά στο τέλος, βάσει στοιχείων τα οποία θα δώσουν οι αρχές, και είναι πολύ ικανές αρχές οι ρωσικές, θα αποκαλυφθούν όλα και νομίζω θα φτάσουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, οι αλληλοκατηγορίες αυτές που βλέπω σε αυτή τη φάση, αλλά και η εμφάνιση των Αμερικανών πριν ακόμα λήξει η υπόθεση αυτή να βγάλουν την Ουκρανία από το στόχαστρο, άφησε πάρα πολλά ερωτήματα. Πολλά ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Έτσι, αυτές οι αλληλοκατηγορίες θα συνεχίσουν, θεωρώ, που παραπέμπουν στην αστάθεια του διεθνούς συστήματος, αναβαθμίζουν την ανασφάλεια, αλλά και την αδυναμία κατανόησης της ανεξέλεγκτης βίας, της ανεξέλεγκτης τρομοκρατίας. Εκτός πολέμου, βέβαια. Να σας ρωτήσω το εξής. Κατά πόσο όλα αυτά τα τρομοκρατικά ή όπως αλλιώς χαρακτηρίζονται κινήματα με τον ισλαμικό ακραίο φανατισμό, καλά το είπατε, αυτοί είναι πιο φονταμενταλιστές και από τους Ταλιμπάν, πρέπει να πω, τουλάχιστον φραστικά. Κατά πόσο θεωρείτε ότι βρίσκονται σε άνθηση, ούτως ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν, και θα μας το πείτε εσείς τώρα αν είναι έτσι, εγώ δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι αυτός είναι ένας σχεδιασμός 24-48 ώρων. Θέλει
κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, δημοσιογραφικά μιλώντας, αλλά εσείς είστε αρμοδιότεροι, θέλει έναν σχεδιασμό. Κατά πώς έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα αυτή την περίοδο μιας τέτοιας επιμελητείας, να το πω, που να κάνει μεταφορές, να στοχοθετήσει, να ξέρει το χώρο και πάει λέγοντας. Ναι, βάλατε ένα μέγα ζήτημα, το οποίο βεβαίως ακόμα δεν έχει απόλυτη απάντηση, αλλά θα το χωρίσω στα δύο. Τη μια πλευρά θα πω ότι το ισλαμικό κίνημα, η ισλαμική εξτρεμιστική βία, για να το βάλουμε σε αυτή, σε αυτό το πλέγμα, έχει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια. Κάτι το οποίο δεν παρακολουθείται, δεν συζητιέται καθόλου στα δυτικά μέσα. Εγώ που παρακολουθώ αυτή την κινητικότητα αυτών των οργανώσεων, είτε του ίδιου του ISIS, αλλά και πολλών θυγατρικών και συνεργαζόμενων ομάδων, βλέπω την κινητικότητα, τις πολύ νεκρές ενέργειες, οι οποίες γίνονται στην Ασία, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, που βέβαια εδώ μπαίνουν πάρα πολλά ερωτήματα, γιατί δεν υπάρχει το αντίστοιχο δυτικό ενδιαφέρον. Τώρα, για να φτάσω σε αυτή την πράξη που είδα, αυτού του τύπου οι πράξεις θέλουν σχεδιασμό, και σχεδιασμό θέλουν όχι μόνο σχεδιασμό, θέλουν και μεγάλη χρηματοδότηση. Εκ των πραγμάτων αυτό ανοίγει πάρα πολύ το πλέγμα σκέψης, ποιος χρηματοδότησε, ποιος έδωσε την εντολή και πώς έφερε σε πέρας όλο αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα. Εδώ τα ερωτήματα αυτά δεν έχουν απαντηθεί ακόμα όσον αφορά τη συγκεκριμένη πράξη. Από την άλλη, ξέρουμε ότι ο ISIS και οι θυγατρικές του, βίες θυγατρικές, εδώ και πολύ καιρό λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Αυτό κατά τη γνώμη σας μπορεί να είναι, με πολλά εισαγωγικά, πρόκριμα και για άλλες ενέργειες στον αμιγώς ευρωπαϊκό χώρο? Μην ξεχνάτε, και το ξέρετε, το καλοκαίρι έχουμε Ολυμπιάδα. Συνάθρηση εκατομμυρίων ανθρώπων στο Παρίσι. Μπορεί να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, το ζήτημα ότι η Ευρώπη, για παράδειγμα, και σε πολυσύχναστους χώρους, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, έχει δώσει δείγματα γραφής ή δράση με πολύ νεκρές πάλι επιθέσεις, είναι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων είναι μια υπαρκτή απειλή. Από εκεί και πέρα βέβαια το βλέπω ότι ήδη οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κυρίως στη Γαλλία, να κινούνται στο θέμα της προστασίας και πρόληψης, είναι ένα ζήτημα. Αλλά βέβαια θα πρέπει να πω ότι η τρομοκρατία είναι πάντα πολύ επιτυχής. Γιατί? Γιατί καταρχήν είναι χρησιμοποιεί την έκπληξη, έχει ήδη μία σειρά από άτομα τα οποία συνυπάρχουν, χρησιμοποιεί την τεχνολογία, δηλαδή συζητούν αυτοί οι άνθρωποι εδώ και πάρα πολύ καιρό, δημιουργώντας το πλέγμα των επιθέσεών τους. Άρα κανείς και καμία πόλη, καμία πρωτεύουσα, καμία χώρα δεν είναι ασφαλής. Δείχνει πόσο ευάλωτοι είμαστε όλοι. Λέει ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα, λέει κυρία Μπόση. Έχετε εμπιστοσύνη στις ρωσικές αρχές ότι θα πούν την αλήθεια ακόμη και αν καταλήξουν γρήγορα στη στοιχειοθέτηση της υπόθεσης, ή θα επιχειρήσουν για τους δικούς τους λόγους να το εργαλειοποιήσουν? Εντάξει, το ζήτημα πάντα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο θα δούμε βέβαια στη συνέχεια. Στην ουσία όμως οι αρχές, θέλω να πιστεύω ότι οι αρχές διεθνώς έχουν την ικανότητα να φέρουν αποτελέσματα και στο τέλος να αποδείξουν την αλήθεια. Βέβαια αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Και είναι λίγο δύσκολο να κάνω αυτή την υπόθεση τώρα που είναι στην εξέλιξη οι έρευνες. Μάλιστα. Το γεγονός ότι εμφανίζονται, είμαι πολύ προσεκτικός στη διατύπωση, κάποιοι εξ αυτών των πρωταγωνιστών του Μακελιού να έχουν μια διαδρομή μέσω Τουρκίας, σας εκπλήσει? Καθόλου δεν με εκπλήσει. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία έχει εργαλειοποιήσει πάρα πολλές φορές τον ISIS προς όφελός της. Έχει δώσει χώρους για να μπορούν να υπάρχουν, να συνυπάρχουν. Τους έχει στηρίξει άπειρες φορές. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα και εδώ πρέπει να βάλω και αυτή τη διάσταση. Να θυμίσω ότι συχνά πυκνά οι συλλήψεις μελών του ISIS που έγιναν σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είχα χρησιμοποιήσει την Ελλάδα, τα μέλη αυτά, ως χώρα τράνζιτ.
που σημαίνει ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί ακόμα και το μεταναστευτικό για να περάσει τους ανθρώπους αυτούς σε διάφορες χώρες. Άρα, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε ήδη να έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές αρχές? Το λιγότερο που μπορώ να πω, γιατί όπως σας είπα, δεν υπάρχει ασφάλεια πλέον με τη λογική αυτή των νέων τάσεων που υπάρχουν διεθνώς. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και το διεθνές σύστημα είναι σε μια διαρκή ένταση και βέβαια εδώ δείχνει ότι καθώς η βία εντείνεται, μπαίνει και το σκεπτικό αν ο πόλεμος είναι λύση. Οι πόλεμοι είχαν, έχουν και θα έχουν και πάντα απίστευτο ανθρώπινο κόστος. Αλλά ατυχώς κάποιοι με τον τρόπο τους το επιδιώκουν. Κυρία Μπόση, πάω στο φίλο τον Νίκο. Λέει καλημέρα. Είχαμε ακούσει κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία, που ακόμη δεν έχει τελειώσει την πραγματικότητα, για ομάδες Ισλαμιστών από όλο τον κόσμο που μάχονταν ντοπαρισμένοι ακόμη και με ναρκωτικά. Βλέποντας τώρα τους τέσσερις συλληφθέντες, είναι να απορεί κανείς πώς μπόρεσαν αυτά τα ανθρωπάκια να προκαλέσουν τόσους θανάτους και τρόμο. Βλέπει κάποια σύνδεση, κυρία Μπόση, με τέτοιες πρακτικές? Αυτές οι πρακτικές τις έχουμε παρακολουθήσει εδώ και πολλά χρόνια και δεν μας εκπλήσουν. Ας ξεκινήσω έτσι. Από την άλλη, το ζήτημα του να σκοτώσω κάποιον δεν σημαίνει και ιδιαίτερο σωματότυπο ή ιδιαίτερη λογική. Το ότι αμείβομαι να κάνω μια πράξη είναι κάτι το οποίο ήδη έχει υποθεί ή έχει δοθεί στη δημοσιότητα ότι κάποιος από αυτούς ομολόγησε και είπε κάποια τέτοια πράγματα. Το κρατάω βέβαια σαν σκέψη και θα δούμε στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι υπάρχει αυτού του τύπου η κινητικότητα αμοιβόμενη, μισθοφόρη με λίγα λόγια και όχι σκεπτόμενη θρησκευτικού τύπου είναι μια νέα διάσταση η οποία ξεκίνησε με τον ISIS. Θέλω επίσης να πάμε στο θέμα της λεγόμενης εσωτερικής ασφάλειας στη Ρωσία και είναι πολλών ακροατών απορία και δική μου. Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα συναυλιακό χώρο που υπήρχαν 4-5 χιλιάδες κόσμος και συνολικά 10 χιλιάδες κόσμος, γιατί είναι μαζί και εμπορικό κέντρο και δημαρχείο. Και αναρωτιέμαι, κυρία Μπόση, σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, είναι δυνατόν μια ομάδα 4-5 να θερίζει και όποιον πάρει ο χάρος, να μην ανταλλάσσεται ούτε ένας πυροβολισμός, να μην υπάρχει ούτε ένας ειδικός ασφαλείας σε αυτό το χώρο εν μέσω πολέμου, γιατί πια η Ρωσία δεν λέει για επιχείρηση, αλλά λέει για πόλεμο με την Ουκρανία και απειλών και αλληλοκτυπημάτων, τα drones, οι αντάρτες που μπαίνουν στο ρωσικό έδαφος. Δεν είναι λίγο απορίας άξιο για τα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμη κατάσταση? Πράγματι είναι, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο οφείλουν να μας απαντήσουν και οι ρωσικές αρχές, καθώς όταν υπάρχει μια μεγάλη σύναξη ανθρώπων για διάφορα γεγονότα, το έχουμε δει βέβαια και στην Ευρώπη σε πάρα πολλές πρωτεύουσες ευρωπαϊκές να συμβαίνει, το είδαμε και στη Ρωσία. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουν να μας απαντήσουν οι Ρώσοι, γιατί άφησαν δίχως στήριξη, δίχως ασφάλεια το χώρο αυτό με τη συλλογή των ανθρώπων. Δεν έχω μία απάντηση συγκροτημένη να σας δώσω. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας στο κλίμα που επικρατεί στη διένεξη, στον πόλεμο με την Ουκρανία, γιατί και οι δύο πλευρές λένε ότι είναι πόλεμο, αυτό έρχεται να επιβαρύνει έτσι περαιτέρω το κλίμα, διότι το ότι δεν συζητάει κανείς για ειρήνη, ανακοχή, κάτι βρε αδερφέ, αλλά τα αντίθετο, έχουμε οικονομίες πολέμου, έχουμε αμυντικούς εξοπλισμούς από τη μια, προτάσεις να πάνε ατομικά στρατεύματα, ανταπαντάει ο Πούτιν θα σας βομβαρδίσω σε ένα λεπτό το Παρίσι. Αυτό το κλίμα επιδεινώνεται πλέον? Ακριβώς αυτό που σας είπα στην αρχή, κύριε Σαχίλη, ότι αυτό πλέον έχει αρχίσει ήδη η επιδείνωση και σε αυτό το ζήτημα πλέον ξεφεύγει. Η τρομοκρατία χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση της ανασφάλειας. Η τρομοκρατία και μια μεγάλη πράξη όπως αυτή θα χρησιμοποιηθεί, σώπησατε εξής τη λέξη εργαλειοποίηση. Βεβαίως είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο τελικά, έτσι ώστε να φτάσουμε στο ένα επόμενο βίαιο στάδιο. Βέβαια, εδώ η ανασφάλεια των πολιτών των κρατών της Δύσης, γιατί πλέον έχει αρχίσει και αυτού του είδους η καμπάνα να χτυπάει της ανασφάλειας των πολιτών, οθεί και σε λήψη μέτρων. Αυτά τα μέτρα που τα έχουμε δει και στο παρελθόν, όπως ο στρατός κατεβαίνει στους δρόμους, οι τάγκς κατεβαίνουν στους δρόμους, φέρνουν μείωση ελευθεριών, αύξηση ιδρυτισμού, το οποίο είναι και το επακόλουθο με λίγα λόγια.
Είναι, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχω δει έως τώρα να μειώνεται, αντίθετα να αυξάνεται. Θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο συνδέεται και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την έννοια ότι το σφαγείο στη Γάζα, με επίκεντρο τη Ράφα, και παρότι και οι Αμερικανοί φαίνεται πια να κρατάνε, βέβαια οι Αμερικανοί δεν μιλάνε για εξολόθρευση ενός λαού, όχι. Όμως, στο ψήφισμα το ΙΕ για μια ανακοχή, αυτή τη φορά είπαν ναι, και φαίνεται να είναι σε μια κόντρα με την κυβέρνηση του Νετανιάχου. Φαίνεται, λέω. Επί της ουσίας δεν ξέρω αν ισχύει. Όμως, πόσο επηρέασε, πιστεύετε, αυτή η ιστορία στη Μόσχα και τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή? Δόθηκε ευκαιρία κάτω από τα ραντάρ να συνεχίσει την πολιτική του Νετανιάχου? Εντάξει, εδώ πέρα μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα και ένα άλλο ερώτημα. Γιατί ο ISIS, που είναι Σούνι στο κάτω-κάτω, δεν κινητοποιήθηκαν προς μια κατεύθυνση πολύ συγκεκριμένη, όπως έκαναν οι Χούθοι, για παράδειγμα. Οι Χούθοι είναι οι μοναδικοί που σε αυτή τη φάση βάλουν κατά του κράτους του Ισραήλ και των συμμάχων του. Ενώ το ISIS χτύπησε τα περίχωρα της Μόσχας. Αυτό μπαίνει ένα ζήτημα. Από την άλλη, βεβαίως, το γεγονός ότι το Ισραήλ συνεχίζει την γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων και στην παρούσα φάση οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν την αποχή, έτσι ώστε να, όχι το βέτο όπως έχουν κάνει στο παρελθόν, αλλά την αποχή έτσι ώστε να επιτρέψουν να βγει ένα ψήφισμα, το οποίο όμως σας θυμίζω ότι ο Νετανιάχου έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί μη αξιόπιστο όργανο τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να δρά. Αυτό βάζει πάρα πολλά ζητήματα και δείχνει τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται στο διεθνές σύστημα. Όπου κατά τη γνώμη σας οι εξελίξεις στο Μεσανατολικό μαζί και οι Χούθοι μπορεί να μας οδηγήσουν και σε μια νέα γενιά τρομοκρατίας? Ήδη έχει γεννηθεί η νέα γενιά τρομοκρατίας και σε εκείνη. Ήδη και είναι πάθα, θα κάνει πολύ νεκρές ενέργειες. Αυτού του τύπου η τρομοκρατία δημιουργείται στην παρούσα φάση και θα δράσει καταρχήν σε τοπικό επίπεδο, αλλά στη συνέχεια ουέ και αλίμονο. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με την πατρίδα μας. Κοιτάξτε, κύριε Αμπόση, έλεγα και στην αρχή, η πατρίδα μας δεν είναι ούτε Εσθονία, Λετωνία, Λιθουανία, και με το ρόλο που παίξαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολύ κρυφό Ναζί, που μπορεί να αισθάνονται ότι θέλουν να πάρουν τη ρεβάνση από τους Ρώσους. Δεν είναι η Γερμανία που θησαυρίζει τώρα με την ανασύσταση της πολεμικής της βιομηχανίας και ψάχνει ζωτικό χώρο. Δεν είναι Πολωνία που έχει αισθανθεί την καταδυνάστευση από τη ρωσική αρκούδα. Είναι Ελλάδα. Και εδώ φτάσαμε την 25η Μαρτίου σε ακατανόητες. Λίγο έλειψε να μην γίνεται αναφορά στον Καποδίστρια, γιατί υπήρξε Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα λοιπόν σε αυτό το γρίφο τον τυλιγμένο, σε μυστήριο, μέσα σε ένα ένιγμα που έλεγε και ο Τσόρτσιλ, πώς κατά τη γνώμη σας πορεύεται και πώς θα έπρεπε να πορευτεί? Εντάξει, παρακολουθώντας τις κυβερνητικές σε αυτή τη φάση της παρούσας κυβέρνησης επιλογές για τον τρόπο που θα σταθεί η χώρα μας στο διεθνές σύστημα, βλέπω ότι όχι μόνο την μετατρέπει σταδιακά σε μια απικία τετάρτης διαλογής, αλλά από εκεί και πέρα ο τρόπος που στέκεται όσον αφορά το γείτονα που απειλεί διαρκώς και αναβαθμίζει συνεχώς τους τόνους του χωρίς να ανταπαντά εισάξια, θεωρώ ότι μας βάζει σε πολύ μεγάλους κινδύνους οι οποίοι δεν γνωρίζω αν θα μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε. Αισθάνεστε ότι περισσότερο λειτουργούμε ως σύμμαχοι με αυτόν που μας απειλεί και ως εχθροί με αυτόν που δεν ασχολείται μαζί μας? Δηλαδή μιλάω για την Τουρκία και τη Ρωσία. Κοιτάξτε, φαίνεται σαν να μην γνωρίζουμε ιστορία. Ή μάλλον επιλέγουν να πιστεύουν ότι δεν γνωρίζουμε ιστορία, γιατί εμείς τη γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι έχει ως είναι αυτή η κατάσταση με τις δηλώσεις, να μην ανταπαντάμε στις δηλώσεις Ερντογάν, που θέλει από τη μια να ρίξει στη θάλασσα, από την άλλη να κατακτήσει την Κύπρο στο σύνολό της και άλλα πολλά, Αιγαίο και ούτω καθεξής. Αυτά είναι καθημερινά. Και καθημερινά σε έναν κόσμο ο οποίος περιμένει να τα ακούσει πλέον μετά τόσα χρόνια που τα λέει. Αυτό θα έπρεπε να μην εφησυχάζει κανέναν. Το αντίθετο θα έλεγα. Αλλά από την άλλη, αυτό που βλέπω είναι μια διαρκή συζήτηση για ένα καλό κλίμα που πρέπει να διατηρηθεί. Μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει
σαν να μην αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Και εκεί πέρα βέβαια το γεγονός ότι έχουμε σταθεί σε εισαγωγικά αυτό στη σωστή πλευρά της ιστορίας, κλείνω τα εισαγωγικά, θεωρώ ότι είμαστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Κυρία Μπόση, σε έναν κόσμο τόσο ταραγμένο με τόσο μεγάλες γεωπολιτικές αβεβαιότητες και επειδή σας έχω ακούσει και στο παρελθόν, πώς να πορευτείς αν δεν έχεις μία κουλτούρα στρατηγικής ασφάλειας και δεν την έχεις ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά και αυτό αφορά όλο το πολιτικό σύστημα, όλη την ελίτ της χώρας. Είναι δυνατόν να είμαστε σε μια κατάσταση αταραξίας άπαντες? Λες και δίπλα μας δεν γίνονται συγκλονιστικές αλλαγές, τεκτονικές αλλαγές. Έτσι φαίνεται, κύριε Σαχίνη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν το επαναλαμβάνω, μια και πραγματικά έχει κατά το και εγώ κουραστική, λέγοντας διαρκώς ότι ένα κράτος δεν είναι δυνατόν να μην έχει μια συγκροτημένη πολιτική η οποία θα έχει σε βάθος χρόνο και θα δημιουργεί μια κατάσταση έτσι ώστε να είναι αντιληπτή ποια είναι η θέση της χώρας στο συγκεκριμένο γεωπολιτικό περιβάλλον. Το οποίο γεωπολιτικό παρεμβάνον αλλάζει με τεράστια ταχύτητα και οι απειλές είναι πραγματικές και δεν είναι μόνο αριθμητικά. Η άλλη χώρα, η γείτονα χώρα δεν έχει μόνο αριθμητικά πλέον εκτήματα όπως είναι πληθυσμός, στρατός, πολεμική βιομηχανία. Εδώ δείχνουμε διαρκώς μια υποχώρηση, η οποία υποχώρηση αυτή θα έχει τεράστιο κόστος, θεωρώ. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σας, έτσι όπως βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα παγκόσμια, στον ευρωπαϊκό χώρο, στη γειτονιά μας? Κοιτάξτε, καταρχήν θα έλεγα ότι η απουσία, αυτό που βλέπω τουλάχιστον, απουσία πολιτικά σκεπτόμενων κυβερνώντων, όχι ηγετών, γιατί οι ηγέτες δεν υπάρχουν. Έχουν λήξει πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το είδος χάθηκε. Εδώ λοιπόν η απουσία αυτών των πολιτικά σκεπτόμενων και βλέπω και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από ηγέτες, χρησιμοποιώ τώρα τη λέξη λίγο αρνητικά βέβαια, μόνο για προσωπικό όφελος, να παραμείνουν δηλαδή στην εξουσία, λειτουργώντας ως υπάλληλοι συμφερόντων τελικά κάποιων άλλων, δίνει μεγάλη όθηση, μια όθηση σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό είναι κάτι που πολύ το φοβάμαι. Μέρι Μπόση, την ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε μαζί της. Έχουν πάντα ενδιαφέρον οι αναλύσεις και ο τρόπος που προσεγγίζει τα γεγονότα. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπόση. Καλημέρα σας.